Οι γιατροί δεν δίνουν ελπίδες, λένε στα μέσα οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος της 41χρονης γυναίκας θυματού άγριου ξυλοδαρμού της από τον πρώην σύντροφό της στην Πάτρα και δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Στιγμές πρωτόγνωρης αγωνίας βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι της άτυχης γυναίκας που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε σχέσεις στο παρελθόν. Οι δυο τους είχαν δώσει ραντεβού σε ξενοδοχείο της Πάτρας όταν ξαφνικά ο 49χρονος δράστης άρχισε να την γροθοκοπεί ενώ την κλώτησε και στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της και να πέσει με ορμή στο έδαφος. Η 49χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας. Κατά την διακομιδή της και την εισαγωγή της στα επίγοντα, μαζί της ήταν και ο 49χρονος, ο οποίος στον συλληφτικό προσωπικό ανέφερε ότι ήταν ο σύντροφός της. Από τις έρευνες των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 49χρονος βγήκε από το ξενοδοχείο πρώτος και έστησε καρτέρες στην άτυχη γυναίκα. Μόλις βγήκε και αυτή από την είσοδο, την προσέγγισε και άρχισε να την χτυπά με μανία. Μάλιστα, ο δράστης συνελήφθη σχεδόν 12 ώρες μετά το περιστατικό και ενώ ήταν στο νοσοκομείο της Πάτρας όπου νοσηλευόταν η άτυχη γυναίκα, πριν κρυθεί αναγκαία η μεταφορά της στο ΚΑΤ της Αθήνας. Έχουμε τον πόνο μας, έχουμε τη δυστυχία μας, είμαστε διαλυμένοι. Το κορίτσι δεν είναι καλά. Δεν μπορούμε ούτε να περπατήσουμε. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση το κορίτσι μας και οι γιατροί δυστυχώς δεν δίνουν ελπίδες. Ανέφερε άτομα από το στενό περιβάλλον της 49χρονης και συνεχίζοντας προσθέτει. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο κεφάλι της, αλλά θα της κάνουν και κάποια τεστ για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Την Κυριακή το βράδυ έγινε ό,τι έγινε. Δεν ξέρουμε αν δεχόταν απειλές. Είχαν σχέση μεταξύ τους κανονικά. Δεν ξέρουμε αν στο παρελθόν ήταν βίαιος απέναντί της. Αυτά τα ξέρει μόνο το ζευγάρι, καταλήγει η άτομο του στενού της περιβάλλοντος.